καλή υγεία και καλή δύναμη. Βρισκόμαστε ξανά ζωντανά, γιατί και την περίοδο της πανδημίας, παρά τις δυσκολίες των επαφών, δεν χάσαμε την επαφή μας, τη ζωντανή επαφή με πολλούς συναδέλφους, αλλά και την επαφή μας μέσα από τις ανακοινώσεις μας, τα τηλέφωνα, μέσα από τη διαδικασία τη γραπτή, μέσα από τη διαδικασία εκείνη που εμείς κάπτω από οποιασδήποτε συνθήκες μπορούμε και πρέπει να επικοινωνούμε. Τα σωματεία μας αυτό το διάστημα μπορεί να μην μπορούσαν να βγουν στους δρόμους, αλλά είχαν συμμετοχή στους αγώνες και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο για όλα τα προβλήματα της εργατικής τάξης, των συνταξιούχων, των μικρών επαγγελματιών που προέκυπταν κυρίως από την πανδημία για την υγεία, αλλά και τα προβλήματα τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή των εργαζομένων σήμερα. Όμως πρέπει να πούμε ότι αυτό το διάστημα δεν δουλεύαμε μόνο εμείς. Δουλεύει και η προπαγάνδα της κυβέρνησης. Δουλεύει και η προπαγάνδα των παπαγάλων και των μικρών και των μεγάλων παπαγάλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του τύπου που προσπαθούν με κάθε τρόπο να παραπλανούν τους συνταξιούχους και να υμνούν την κυβέρνηση. Όλοι αυτοί μας λένε ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι συνταξιούχοι, γιατί αυτό το διάστημα δεν χάσαμε τίποτα. Ναι, συνάδελφοι, πρέπει για αυτούς να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί όλοι τους όσοι κυβέρνησαν μας έκοψαν τις συντάξεις, τις κύριες, τις επικουρικές, τις έφτασαν στο μισό. Μας έκοψαν το ΕΚΑΣ, τα δώρα, τις κοινωνικές παροχές που είχαμε. Μας έκοψαν από τα φάρμακα, από την υγεία, έκλεισαν τα νοσοκομεία, έδιωξαν γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Μείωσαν τις δαπάνες για την υγεία και τις μειώνουν. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να υλοποιούν τις πολιτικές εκείνες που υπαγορεύεται από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, οι οποίοι διατάζουν και επιλέγουν πώς θα μειωθεί η αξία της εργατικής δύναμης και πώς θα αφαιρεθούν οι συντάξεις και τα δικαιώματα του συνταξιουχικού κόσμου, γιατί είναι βαρύδι για την ανάπτυξη. Μας λένε ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί σε λίγο θα καταθέσουν νομοσχέδιο το οποίο θα ιδιωτικοποιεί, αρχίζοντας από την επικουρική ασφάλιση, την κοινωνική ασφάλιση, από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του περασμένου αιώνα. Μας λένε ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που αφού οι τεχνολογίες έχουν απογειωθεί και ο άνθρωπος με το εργαλείο μπορεί να παράγει περισσότερα και καλύτερα μέσα στη μονάδα του χρόνου, αυτός πρέπει να αυξάνει τις ώρες εργασίας, να μειώνονται τα δικαιώματά του στη σύνταξη, να αυξάνονται τα όρια ηλικίας για να την πάρει, να μειώνονται οι δυνατότητές του να παίρνει ένα καλύτερο μεροκάματο και να δουλεύει ένα ανθρώπινο ωράριο. Μας λένε ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί εν πάση περιπτώσει όλα αυτά γίνονται για το καλό μας και εν πάση περιπτώσει έτσι θα υπάρξει ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αυτή που γνωρίσαμε όλα τα χρόνια, αυτή που για μας και για τα παιδιά μας σπέρνει τη δυστυχία από τη μια μεριά και από την άλλη για τα μεγάλα συμφέροντα τους δίνει τεράστια κέρδη και υπερκέρδη, τεράστιες δυνατότητες. Και όταν αυτά τα υπερκέρδη φτάνουν σε μεγάλη υπερσυσσόρευση, έρχεται η περίφημη κρίση τους, που αυτοί την δημιουργούν και αυτοί την χρησιμοποιούν για να περάσουν σε καινούργια επίθεση. Επίθεση και με περιορισμό των δικαιωμάτων, αλλά και με την καταστροφή κεφαλαίου που οδηγεί
σε μεγαλύτερη φτώχεια και ανεργία τη νέα γενιά, δηλαδή η πιο μεγάλη καταστροφή κεφαλαίου που γίνεται στους ανθρώπους που παράγουν τον πλούτο. Κύριοι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τις πολιτικές σας, όσο και αν καθημερινά το διαλαλείτε εσείς της κυβέρνησης, όσο το διαλαλούν και οι παπαγάλοι σας από τις τηλεοράσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι που σε λίγο θα ψηφίσετε νομοσχέδιο, αναφέρθηκε και προηγούμενα, που θα ορίζει τις προσωρινές συντάξεις ως συντάξεις και εμφανίζεται ως επιτυχία τα 384 ευρώ που τα δίνετε μετά από 3, 4 και 5 χρόνια στους ανθρώπους που έπρεπε να καταβάλλετε τις συντάξεις τους, γιατί σε όλη τους τη ζωή τις έχουν πληρώσει. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι γιατί οδηγείτε χιλιάδες συνταξιούχους πάνω από τις περικοπές τους να τρέχουν στα δικαστήρια, να τους αποπροσανατολίζετε με την ελπίδα ότι θα βρουν δικαίωση αφού δεν βρίσκουν πουθενά. Ξέρουμε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, ότι όλα αυτά τα χρόνια οι συνταξιούχοι πληρώνουν στο βωμό της κερδοφορίας των δανειστών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων 8 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Είναι δικά μας χρήματα. Τα έχουμε πληρώσει και τα πληρώνουμε με το αίμα της ζωής μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα ταμεία μας καταληστεύθηκαν. 40 δισεκατομμύρια αρπάχθηκαν για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, δηλαδή η καρδιά του συστήματος που δίνει δικά μας χρήματα για την ανάπτυξη η οποία καταστρέφει το μέλλον των παιδιών μας. Ξέρουμε πολύ καλά, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτή τη στιγμή στα ασφαλιστικά ταμεία χρωστούν εκατοντάδες επιχειρηματικοί όμιλοι που δούλεψαν στη χώρα μας 38 με 40 δισεκατομμύρια. Μεγαλοβιομήχανοι, εφοπλιστές και άλλοι. Και αυτά δεν εισπράττονται τα χρήματα. Πώς λοιπόν μας λέτε ότι πρέπει να κάνουμε θυσίες για να ευημερίσουμε την είδαμε την ευημερία. Όλες σας οι πολιτικές οδηγούν στη φτωχοποίηση του ανθρώπου που παράγει τον πλούτο. Τους κάνατε επέτες τους ανθρώπους αυτούς. Τους στείλατε στα συσίτια. Αλλά συνάδελφοι, δεν θα το βάλουμε κάτω. Σήμερα ξεκινάμε εφαλτήρια συγκέντρωση και θα προγραμματίσουμε αγώνες την επόμενη περίοδο. Πιστεύουμε να μας βοηθήσει και η πανδημία, δηλαδή να ξεπεράσουμε τα προβλήματα για να συνεχίσουμε στους αγώνες μας στο Ιερό Πεζοδρόμιο. Ξέρουμε ότι ό,τι κατακτήθηκε μέχρι σήμερα κατακτήθηκε με μόχθο και αγώνες της εργατικής τάξης, των μικρών επαγγελματιών, των φτωχών αγροτών, των συνταξιούχων, όλων των λαϊκών στρωμάτων της κοινωνίας και τίποτα δεν χαρίστηκε. Αυτό όμως δεν είναι μόνιμο και σταθερό εάν σκύψουμε το κεφάλι. Δεν είναι μόνιμο και σταθερό εάν αποδεχτούμε τις πολιτικές, τις στρατηγικές των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των διεθνών νομισματικών ταμείων και όλων εκείνων που έχουν πέσει πάνω στους λαούς για να τους ισοπεδώσουν για τα κέρδη τους. Ξέρουμε ότι ό,τι κερδίσαμε και εμείς οι συνταξιούχοι και ό,τι εμποδίσαμε αυτό το διάστημα της κρίσης, την οποία δημιούργησαν τα υπερσυσσωρευμένα κέρδη του κεφαλαίου, το κερδίσαμε με τους αγώνες μας. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι καραδοκούν το επόμενο διάστημα να μας το πάρουν πίσω. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, συνεδριάσαμε στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα εχθές και πριν από λίγες μέρες και αποφασίσαμε, και να το γνωρίζετε, ένα πρόγραμμα κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα. Αρχίζοντας από την Πρωτομαγιά, που η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα θέλει να καταγγείλει τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και της συμβιβασμένης ηγεσίας της πλειοψηφίας των
πλειοψηφιών στη ΓΕΣΕ, οι οποία έκαναν την ημέρα της Πρωτομαγιάς τέταρτη ημέρα αργία για το Πάσχα. Η Πρωτομαγιά είναι απεργία, συμβολίζει τους αγώνες της παλιάς, της νέας γενιάς, συμβολίζει τους αγώνες για το μόχθο του λαού, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, για μια καλύτερη ζωή που ο παραγόμενος πλούτος θα υπηρετεί τις δικές του ανάγκες. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα με τα σωματεία που θα απεργήσουν την Πέμπτη στις 6 του μήνα και θα είμαστε παρόντες σε αυτόν τον αγώνα. Καλούμε τα σωματεία μας, όλα τα σωματεία της Συντονιστικής Επιτροπής, το Μεγάλο Σαββάτο, ανήμερα της Πρωτομαγιάς, να είμαστε στην Κεσαριανή. Το πρωί θα κατατεθούν στεβάνια από τα εργατικά, από τα συνταξιουργικά, τα επαγγελματικά σωματεία και στο Πολυτεχνείο εκείνη την ημέρα. Και βεβαίως θα εκδώσουμε δελτίο τύπου για αυτό, πώς ακριβώς θα γίνει. Όλα τα σωματεία μας λοιπόν να πάρουν μέρος το Μεγάλο Σάββατο για να τιμήσουμε εκείνη την ημέρα με την κατάθεση στεβανιών την Πρωτομαγιά. Τους νεκρούς μας, τους νεκρούς της εργατικής τάξης, αυτούς που πάλεψαν, αυτούς που παλεύουν, αυτούς που θα συνεχίσουν να παλεύουν, γιατί και η νέα γενιά θα το κάνει το δικό της καθήκον. Και να είναι σίγουροι αυτοί που έχουν ξαπλώσει στις δάφνες τους και τα βλέπουμε τα αποτελέσματά τους καθημερινά. Οι λαοί, πολλοί λαοί ζουν με το όπλο και τη σκανδάλη στο χέρι σήμερα και άλλοι λαοί απειλούνται να κατακριοριθούν με πολέμους για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Αποφασίσαμε επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, το Μάη και τον Ιούνιο θα ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα κινητοποιήσεων, συσκέψεων, περιφερειακών σε όλη τη χώρα, για να ενημερώσουμε τα σωματεία μας, για να τα προετοιμάσουμε, να προετοιμάσουμε αγώνες περιφερειακούς, για να προετοιμάσουμε για την 1η του Οκτώβρη που είναι Παγκόσμια ημέρα των συνταξιούχων και ελπίζουμε να τα πάμε καλά με την πανδημία, μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, σήμερα η συγκέντρωσή μας είχε αυτό τον χαρακτήρα. Να δώσουμε, ας το πούμε, όπως λένε οι ποδοσφαιρόφιλοι, το εναρκτήριο λάκτισμα. Ξεκινάμε λοιπόν τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις για να συνεχίσουμε. Κάνουμε τη συγκέντρωσή μας με όλα τα απαιτούμενα μέτρα που μας υποδείχνουν οι λοιμοξιολόγοι. Καλούμε τους συνταξιούχους να εμβολιάζονται, να ακούνε τους επιστήμονες και ανάλογα με αυτό που τους λέει ο γιατρός τους, να πράττουν και αυτό που λέει η επιστήμη. Καλούμε την κυβέρνηση να αφήσει τις ψευτιές και να καλεί μαϊμούδες συνδικαλιστικές οργανώσεις να συζητήσει για τα εμβόλια. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είδατε το δελτίο τύπου που βγάλαμε. Οι συνταξιούχοι είναι πρόθυμοι να εμβολιαστούν, αλλά δεν βρίσκουν εμβόλια έτσι όπως χρειάζονται να είχαν εμβολιαστεί και να έχουν τελειώσει όχι μόνο οι συνταξιούχοι, αλλά και οι εργαζόμενοι σήμερα. Βρίσκουν εμπόδια οι μεγάλοι άνθρωποι να μπορούν να μεταφερθούν για να εμβολιαστούν. Βρίσκουν εμπόδια τα οποία και πολλά άλλα που η κυβέρνηση ευθύνεται και όχι η ατομική ευθύνη όπως μας λένε. Σήμερα λοιπόν είχαμε στείλει στο Υπουργείο το υπόμνημά μας και την πρόσκλησή μας για συνάντηση, το αίτημά μας με συγχωρείτε για συνάντηση και μας απάντησαν το εξής. Επειδή το Υπουργείο κάνει συναντήσεις μέσα από τηλεδιασκέψεις και εμείς τους είπαμε θέλουμε να συναντηθούμε ζωντανά η αντιπροσωπεία μας. Να πάρουν τα μέτρα να μας δεχτούν ζωντανά. Ο Πρωθυπουργός δέχτηκε ζωντανά εκείνους που ήθελε να μας δεχτούν και αυτά. Μας ειδοποίησαν λοιπόν και μας.
Μας ειδοποίησαν λοιπόν ότι την Τρίτη, την Μεγάλη Τρίτη, μεθαύριο δηλαδή που έρχεται, την επόμενη, θα συναντηθούμε στο Υπουργείο ζωντανά με τον κύριο Υφυπουργό που είναι αρμόδιος για τα συνταξιουχικά, τον κύριο Τσακλόγλου, με την αντιπροσωπεία μας. Εμείς το δεχτήκαμε για να έχουμε ζωντανή συνάντηση, στην οποία συνάδελφοι θα θέσουμε όλα τα αιτήματα του υπομνήματος, όλα τα ζητήματα των συνταξιούχων, με αιχμή τα ζητήματα και της υγείας, αλλά κυρίως και μπροστά στο Πάσχα, να σταματήσουν τις φιλολογίες και να καταβάλουν άμεσα τώρα τα δώρα μας και να τα καταβάλουν από το 0,5% των συνταξιούχων του τακτικού προϋπολογισμού που προβλέπεται για τους συνταξιούχους με νόμο που ψήφισαν οι ίδιοι. Και όλα τα άλλα ζητήματα των συνταξιούχων, για την έκδοση των συντάξεων, για την εισφορά αλληλεγγύης και όλα τα άλλα που αναφέρουμε στο υπόμνημά μας. Επομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή μας συγκέντρωση θα τελειώσει και θα ολοκληρωθεί εδώ. Δίπλα μας σε λίγο θα πάρουν τη σκυτάλη του αγώνα οι συνάδελφοί μας στον επισυντισμό, η καινούρια γενιά της εργατικής τάξης που υποφέρουν καθημερινά με την ανεργία, με τη φτώχεια, με τις επιδοτήσεις της φτώχειας όπως τις ξέρετε και τις γνωρίζουμε. Είμαστε συμπαραστάτες στον αγώνα τους, ο αγώνας είναι κοινός για όλους και έτσι πρέπει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε στο ιερό πεζοδρόμιο που είναι η μαμή της ιστορίας. Καλή δύναμη και υγεία και θα σας ενημερώσουμε με δελτία τύπου για όλες τις εξελίξεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Και τα σωματεία μας να βρίσκουν τον τρόπο και βρίσκουν τον τρόπο να συμμετέχουν στους αγώνες κατά τόπους τοπικά και να επικοινωνούν με τα μέλη τους για να τους δίνουμε την πληροφόρηση που είναι αληθινή και όχι εκείνα που δίνουν μέσα από τις ψευδιές τους τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους. Καλή ανάσταση του λαού.